η κυκλική σφραγίδα με την παράσταση της Πεντηκοστής και περιμετρικά την επιγραφή Ελληνική Εκπαιδευτική Ενότης εν Ζέμονη. Οι Έλληνες πάρικοι, ακολουθώντας το πρότυπο και άλλων Ελλήνων, επένδυαν πολλά από τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει και σε κοινοφελούς σκοπούς. Μερικές από τις φιλάνθρωπες προσωπικότητες, θα σας αναφέρω συνοπτικά, είναι αυτή του Σίμου Μπάσιου από την Κλεισούρα, ο οποίος διέθεσε μεγάλα ποσά για την λειτουργία του Εμπορικού Συλλόγου του Βελιγραδίου, καθώς και για τα πολιτιστικά ιδρύματα της γενέτειράς του. Στους μεγάλους ευεργέτες της Σερβίας συγκαταλέγεται και η Μαρία Τριανταφύλου από τη Δυτική Μακεδονία, που κατοικούσε στο Νόβισσα. Μετά το θάνατο του βαθύπλουτου συζύγου της Ιωάννη Τριανταφύλου το 1848, έδωσε σημαντικά ποσά για την επισκευή, της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου της πόλης του Νόβισσα, η οποία τότε είχε καεί. Ο Νικόλαος Πέτρου Κίκης γεννήθηκε το 1797 στην Κλεισούρα, από όπου μετήκησε στο Βελιγράδι και ίδρυσε το 1832 αποθήκη εμπορευμάτων. Ασχολήθηκε με εμπόριο ρυζιού και στη συνέχεια καπνού. Είχε εργοστάσιο τσιγάρο στην Οδυσσό με το όνομά του, το οποίο και διατήρησε μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η οικογένεια Κίκη είναι η μεγάλη οικογένεια της Κλεισούρας. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε οικογένεια Κίκη. Μάλιστα πίσω από το ιερό της Αγίας Σοφίας υπάρχει ένα παπουτσάδικο υποδήματα Κίκης. Ποιοτικά παπούτσια. Είναι βλάχη από την Κλεισούρα. Ο πρώτος σύντροφός του, ο Νικόλαος Δημητρίου Κίκης, ο οποίος και αυτός γεννήθηκε στην Κλεισούρα το 1841, μετήκησε στο Βελιγράδι, όπου το πρώτο διάστημα με την καθοδήγηση του θείου του ανέπτυξε επιτυχώς εμπορικές δραστηριότητες. Αυτός μαζί με τη γυναίκα του Ευγενία Κίκη έδωσε χρήματα και χτίστηκε ένα μεγαλοπρεπές νοσοκομείο στο Βελιγράδι, στην οδό Μιχαήλωβα 50, το οποίο δόρισε στους δεινοπαθήντες Έλληνες και Σέρβους. Ακόμα υπάρχει αυτό το χτίσμα, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Πατέρας της Ευγενίας Κίκη ήταν ο Νικόλαος Ναούμοβιτς, Ελληνόβλαχος από το Κρούσοβο της Πελαγωνίας, που μετήκησε μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Γιώργο στο Βελιγράδι και άνοιξαν καταστήματα σε μια σημαντική περιοχή του Βελιγραδίου που ονομάζεται Ντόρτσουλου και στη συνέχεια αγόρασαν ένα ακίνητο στην οδό Χιλαντά, το οποίο και αυτό το δώσαν δωρεά στο σερβικό κράτος. Ο Νικόλαος και η Ευγενία Κίκη κληροδότησαν το κτίριο της οδού Χιλαντά στο Βελιγράδι στην εμπορική νεολαία του Βελιγραδίου, προκειμένου να αναπτύξουν την εμπορική τέχνη. Η δαίμονα κατοικία της οικογένειας Κίκη στο Βελιγράδι, η οποία ακόμα βρίσκεται σήμερα στην οδό Μιχαήλωβα, η οδός Μιχαήλωβα είναι ο πιο κεντρικός δρόμος του Βελιγραδίου για κάποιους ο οποίος είχε επισκεφθεί το Βελιγράδι. Ο Νικόλαος Κίκης πέθανε το 1918 στις 1 Φεβρουαρίου στο Βελιγράδι. Μία άλλη σημαντική οικογένεια Ελληνοβλάχων ήταν η οικογένεια Σπίρτα, και αυτή κλεισουριώτικη, η οποία μετήκησε στη Σερβία στις αρχές του 18ου αιώνα. Οι Σπίρτα ήταν έμποροι, τραπεζίτες και χρηματιστές. Ένας από αυτούς, μάλιστα, ο Παύλος Σπίρτας, άνοιξε στις αρχές του 19ου αιώνα το πρώτο εργοστάσιο για την επεξεργασία κουκουλιών στο Σεμλίνο. Παράλληλα διακρίθηκαν και σαν εφοπιστές, ελέγχοντας την ναυσιπλοεία στο Δούναβι. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι τα δύο μεγαλύτερα από τα 17 πλοία της οικογένειας Σπίρτα τα είχαν ονομάσει Μακεδονία και Αρχιμίδης, Μακεδονία μάλιστα εις ανάμνηση τόπου καταγωγής τους. Το αρχοντικό της οικογένειας Σπίρτα βρίσκεται σήμερα στο κέντρο του Ζέμου, δίπλα στην τράπεζα της Αλφα Μπανκ που έχει και ένα υποκατάστημα, και βέβαια χτίστηκε στα 1848 και σήμερα στεγάζει το Εθνογραφικό και Ιστορικό Μουσείο του Ζέμου. Ο καθηγητής του Εθνικού Πανεπιστημίου του Αθηνών, Ανδρέας Μιχαήλ Ανδρεάδης, σε ένα ταξίδι που πραγματοποίησε στο Βελιγράδι το 1905, επισκέφθηκε μετά από πρόταση του διπλωματικού υπαλλήλου της εκεί ελληνικής πρεσβείας Ζήση Χατζηβασιλείου τη χείρα τότε του Παύλου Σπίρτα Σοφία. Εντυπωσιασμένος από το μέγαρο της οικογένειας Σπίρτα στο Σεμλίνο, περιγράφει την ακμή της ελληνικής παροικίας και την φιλοξενία με την οποία τον υποδέχτηκαν. Από τις πληροφορίες που μας παρέχει ο Ανδρέας Ανδρεάδης, με δαπάνες τότε της χείρας Γεωργίου Σπίρτα συντηρείται η ελληνική κοινότητα και μάλιστα είχε φροντίσει για τη διάσωση της πλούσιας βιβλιοθήκης, την οποία απέστειλε στην Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών. Για δε τις εθνικές του υπηρεσίες είχε λάβει το Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος
με βασιλικό διάταγμα της 16ης Μαΐου του 1902. Ο τριμερής θηρεός της οικογένειας Σπύρτα στο Σεμλίνο, που απονεμήθηκε το 1853 στον Παύλο Σπύρτα από τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο Ιωσήφ τον Πρώτο, απεικονίζει τρία δέματα που συμβολίζουν το Χοδρεμπόριο. Άγκυρα με αυτοκρατορικό στέμα που υποδηλώνουν ποτάμιο τρόπο μεταφοράς των προϊόντων και την αυτοκρατορική προστασία και το καράβι του μεταφορικού μέσου. Αυτό το σήμα είναι ακριβώς και σήμερα πάνω από την έπαυλη του αρχοντικού Σπύρτα. Τώρα είναι σημαντικό να αναφέρουμε πώς είδαν οι Σέρβοι τους Ελληνόβλαχους ή Τσιντσάρους όπως τους ονομάσαν των περιοχών τους. Υπάρχει πλήθος Σέρβων ερευνητών του περασμένου αιώνα αλλά και συγχρόνου, οι οποίοι όλοι τους ανεξαιρέτως αναδεικνύουν τη μεγάλη συμβολή των Ελληνοβλάχων Τσιντσάρων στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στις σερβικές χώρες κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Όλοι τους ανεξαιρέτως ταυτίζουν ελληνόφωνους και βλαχόφωνους ως φορείς και προαγωγούς του ίδιου πολιτισμού στη σερβική κοινωνία. Οι ίδιοι οι Σέρβοι δεν ξεχωρίζουν τους βλάχους από τους μη βλάχους Έλληνες. Γεγονός που ακόμα και σήμερα η ελληνική κοινωνία δεν γνωρίζει τι είναι οι βλάχοι. Και αυτό είναι το απαράδεκτο. Εγώ λοιπόν δεν θα σας μιλήσω εδώ ποια είναι η άποψη των Ελλήνων ιστορικών για τους βλάχους, θα σας πω ποια είναι η άποψη των Σέρβων ιστορικών έτσι όπως βίωσαν τους ίδιους τους βλάχους στο Βελιγράδι και ποια ήταν η σχέση τους με τον ελληνικό πολιτισμό και με τους σύνοικους ελληνόφωνους Έλληνες από άλλες περιοχές. Διότι είχαμε Δυτικομακεδόνες και Πειρώτες, οι οποίοι δεν ήταν βλάχοι, δεν ήταν όλοι βλάχοι στις περιοχές αυτές. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από μια πρόσφατη αγγλόφωνη μελέτη του 2008 με τίτλο «Ελληνική πολιτιστική παρουσία στο Βελιγράδι, εμπειρίες από το παρελθόν και προοπτικές για το μέλλον», μία ιστορικός, η Ντίνα Ντότλιτς, ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, αναδεικνύει τη συμβολή και τον ρόλο των Ελλήνων και Τσιντσάρων, όταν μιλάει για Ελλήνους και Τσιντσάρους, αναφέρεται σε Έλληνες, Ελληνόφωνους και Τσιντσάρους, Έλληνες βλαχόφωνους. Αναφέρει λοιπόν η Ντότλιτς το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν οι Έλληνες και οι Τσιντσάροι στη διαμόρφωση της μετέπειτα αστικής τάξης της Σερβίας. Η ίδια χαρακτηρίζει μάλιστα τους Τσιντσάρους σαν τους μεγαλύτερους Έλληνες πατριώτες. Γιατί ήταν λιγάκι περίεργο κάποιους Σέρβους να ακούει Τσιντσάρους, βλάχους να μιλάνε μεταξύ τους βλάχια και οι ίδιοι βλάχοι να προωθούν τον Ελληνισμό. Και τους φαινόταν λιγάκι περίεργο. Σου λέει, μα όταν μάλιστα υπήρχε και δίπλα μια χώρα, η Ρουμανία, η οποία επίσης μιλάει μια γλώσσα λατινογενή που μοιάζει με τη βλαχική και τους δημιουργούσε αυτό μεγάλο προβληματισμό. Μα γιατί δεν μιλάνε για την Ρουμανία, η οποία θεωρητικά με βάση τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης, μια γλώσσα, μια θρησκεία, ένα έθνος, θεωρητικά οι βλάχοι, οι ελληνόβλαχοι θα πρέπει να ήταν κοντύτερα στους Ρουμάνους και όχι στους Έλληνες. Αυτό λοιπόν το πράγμα τους δημιουργεί μεγάλη εντύπωση τους Σέρβους και αυτό αποτελεί και το μεγάλο κίνητρο να ασχοληθούν ειδικά με αυτή τη μικρή πληθυσμιακή ομάδα της Σερβίας που λέγονται Τσιντσάρι. Η ίδια αναφέρει ότι στα μέσα του 19ου αιώνα Έλληνες, εννοεί αποκλειστικά ελληνόφωνους, και Τσιντσάρι έγιναν τμήμα της σερβικής κοινωνικής ελίτ. Ο ήρεμος και καθαρός λόγος τους, η ευγενή στάση τους και η ετοιμασία τους, η διατροφή τους και η θρησκευτική τους ευσέβεια γινόταν αντικείμενο θαυμασμού αλλά και μίμησης. Οι Σέρβοι συχνά χρησιμοποιούσαν τον όρο θρησκευόμενος, ευγενικός και λογικός σαν Έλληνας. Αυτά αναφέρει η Γιωβάνα Τζόρτζεβιτς στο βιβλίο τους «Οι Έλληνες», στο βιβλίο της «Οι Έλληνες του Βελιγραδίου». Είναι βιβλίο πρόσφατο του 2004. Επίσης, η ίδια η Τζόρτζεβιτς σε μελέτη του 2004 για τους Έλληνες του Βελιγραδίου αναφέρεται στα δυσύλλαβα ή τρισύλλαβα επίθετα που χαρακτηρίζουν τους Τσιντσάρους, η οποία επίσης τονίζει την όπως ακριβώς το αναφέρει, την ανδιαφυσβήτητη συμβολή των Τσιντσάρων στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στα σερβικά εδάφη. Εξού και ο τίτλος της απόψινής ομιλίας. Η ίδια συνεχίζει να αναφέρει. Λίγο νεράκι μπορώ να έχω. Αυτό είναι δικό μου το λόγο. Μην έχω να το δώσω. Ευχαριστώ. Η ίδια λοιπόν η Γιωβάνοβιτς αναφέρει για τους Τσιντσάρους του Βελιγραδίου. Είχαν τα πιο όμορφα και όχι μόνο. Είχαν τα πιο όμορφα και σύγχρονα σπίτια στο Βελιγράδι
Ζέμου, Νι, Σάμπατ, Μεντέρευο, Ποζάρεβετ και άλλε σερβικέ πόλει, κάποια από τα οποία ακόμη και σήμερα υπάρχουν. Ήταν ιδιοκτήτε των καλύτερων εστιατορίων και ξενοδοχείων τη Σερβία. Ξέρετε, ένα από τα παλιά επαγγέλματα των βλάχων δεν ήταν η κτηνοτροφία μόνο. Η κτηνοτροφία ήταν το εφαλτήριο από το οποίο ξεκίνησαν νέα επαγγέλματα. Ονομαστοί ήταν οι βλάχοι Αργυροχωρσχόη από την Έβεσκα, από τον Ιφαίο. Ονομαστοί επίσης ήταν οι βλάχοι Αργυροχωρσχόη από τους Καλαρίτες της Ηπείρου. Η οικογένεια Μπούλγαρη και ο οίκος Μπούλγαρη, ιδρυτής του ήταν ο Σωτήριος Μπούλγαρης, Βούλγαρης, Ελληνόβλαχος από τους Καλαρίτες, γεννημένος στην Φιλιππιάδα και μετά έπειτα στα τέλη του 19ου αιώνα πέρασε στην Ιταλία, όπου εκεί ίδρυσε στη Via Condotti στο κέντρο της Ρώμης απέναντι από την Πιάτσα Δεσπάνια το σημαντικό οίκο κοσμημάτων Μπούλγαρη. Ο ίδιος βέβαια ποτέ δεν ξέχασε την ελληνοβλαχική του καταγωγή, ήρθε το 1935 στην Φιλιππιάδα και έκτισε το ελληνικό πετρόκτιστο σχολείο, το οποίο ακόμα και τώρα λειτουργεί. Παραμυθιά, μην... Συγγνώμη, παραμυθιά, όχι Φιλιππιάδα, παραμυθιά. Αλλά η απότερη καταγωγή του ήταν από τους Καλαρίτες, γεγονός το οποίο και μια Αμερικανίδα βιογράφος του το αναφέρει ρητά στο βιβλίο του, ένα πολυτελή τόμο που έχει εκδώσει. Να πούμε λοιπόν ότι ένα από τα επαγγέλματα ήταν τα οποία οι βλάχοι διέπρεψαν ήταν και αυτό των ξενοδόχων, έτσι. Σημαντικά ξενοδοχεία της πόλης μας, για παράδειγμα, ανήκαν σε βλάχους, ανήκουν και σήμερα ακόμα. Απλώς να σας αναφέρω ότι ο Γενικός Γραμματέας, για παράδειγμα, της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης και ο Ταμείας της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης από την Κλεισούρα, Μανδρίνος και Τορνιβούκας είναι βλάχοι στην καταγωγή και στην ουσία συνεχίζουν ένα παλιό επάγγελμα των παππούδων τους. Η οικογένεια Τορνιβούκα ήταν η ιδιοκτήρια του Mediterrane Palace, αυτό το Mediterrane, μάλλον το ξενοδοχείο, το οποίο έπαθε τις ζημιές με τους σεισμούς στη Θεσσαλονίκη και κατεδαφίστηκε. Τρεις δήμαρχοι του Ζέμων και ένας του Βελιγραδίου ήταν ελληνικής καταγωγής. Ιωάννης Καλλιγράφου Κυρίτσας, Κωνσταντίνος Αθανασίου Πέτροβιτς και Παναγιώτης Μόρφους του Ζέμων, καθώς επίσης ελληνικής καταγωγής ήταν και ο Κωνσταντίνος Κουμανούρης στο Βελιγράδι. Στη μελέτη του για τους βλάχους των σερβικών χωρών που κυκλοφορεί ο Τσιντσάριμα, περί των βλάχων δηλαδή, και που βασίζεται τόσο σε μελέτη αρχαϊκού υλικού όσο και προσωπικών μαρτυριών, ο Ντούσαν Πόποβιτς το 1932 αναφέρει: «Για τους Τσιντσάρους έχει παρατηρηθεί από παλιά ότι εμφανιζόταν περισσότερο Έλληνες από τους γεννημένους Έλληνες. Κρατούν όλο το εμπόριο, εισαγωγικό και εξαγωγικό. Την εποχή εκείνη αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην κοινωνία του Βελιγραδίου. Οι πασάδες του Βελιγραδίου δανείζονταν χρήματα από αυτούς. Στην εποχή τους μπορούμε να πούμε ότι επηρέασαν αποφασιστικά στη δημιουργία και στην εξέλιξη της σύγχρονης αστικής τάξης». Για αυτές τις απόψεις ο Ντούσαν Πόποβιτς δέχτηκε σημαντική κριτική από εθνικιστές Σέρβους επιστήμονες την περίοδο του 1932. Παρ' όλα αυτά όμως ο ίδιος απότερης βλαχής καταγωγής από πρόσωπο ανέφερε αυτά που ο ίδιος διάβαζε στα αρχεία των πόλεων των Σερβικών και φυσικά και τα ίδια βιώματα τα οποία είχε ο ίδιος συναστραφόμενος με τσιντσάρους του Βελιγραδίου.